بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم کے نام سے جناب میرا سلام اور دعائیں قبول کیجیے۔ پارا تاسی کا قانون آ گیا ہے، اور پارا تاسی کے قانون میں یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کاغذات آپ کا فیوچر ہے، آپ کا مستقبل ہے۔ جب تک ایک ایک لفظ کو سمجھ نہ لیا جائے، قانون اس کو وضاحت نہ کر دے، امیگریشن اتھارٹی نہ کر دے، اس وقت تک اس بارے میں احتیاط بڑی لازم ہے۔ تو بڑی احتیاط سے ہمارے ساتھ موجود ہے یوانس سیادیماس، ماہر امیگریشن قانون ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پارا تاسی آئی ہے۔ آپ توجہ سے سن لیجئے، اور میں جناب یعنی سیادیماس سے پوچھتا ہوں کہ یوانس سیادیماس فرسٹ تو پالی میاں فورا تی لئی پارا تاسی یتی اولی خلیادے سی ایرگاتے سی فیلی ماس روتانے پوتے تھا اینے کیا پو تی لئی Η παράταση λέει ότι οποιοδήποτε έχει άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης. Όποιος έχει άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης. Με βεβαίωση παρατείνεται αυτή η άδεια διαμονής. Και μπλε βεβαίωση μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να ανανεώσει. Δηλαδή αυτό είναι που ήταν πριν παράταση, αυτό που έλεγε μέχρι 31 Δεκέμβρη, πήγε τώρα 31 πήγε τρεις μήνες παραπάνω πήγε. Τρεις μήνες παραπάνω. Μόνο για ανανέωση λέει. Όχι μόνο για ανανέωση. Ότι όποιος είχε άδεια διαμονής, η οποία έλεγε 31 Δεκάτου, ή μπλε βεβαίωση που έλεγε... Ισχύουν μέχρι 31 Μαρτίου. Όλες τις βεβαίωσεις. Και τώρα δεν είναι ανάγκη δηλαδή να ανανεώσουν μέχρι 31 Δεκέμβρη. Μπορούν να το κάνουν μέχρι 31 Μάρτιου. Μάρτιο. Ένα λεπτό να το σε εξηγήσω. Πέλα, πέρα, γράφ, τζο, γε, μπαρί. Τα βατζόκα, τζο, ε, ζρούρι, ε, τα βατζόκα, τα λεπτό. کہ قانون کا پیراگراف یہ کہہ رہا ہے کہ 31 دسمبر 2021 تک آدیا پارامونی اور تمام قسم کے جو کارز اور ویویوسی بلے وغیرہ وہ تھے 31 دسمبر تک ویلڈ تھے، اب یونانی امیگریشن نے ان کی ویلیڈیشن ڈیٹ، ان کی مدت معیار جو ہے 31 مارچ 2022 تک، یعنی کہ 3 ماہ کی ایکسٹینشن کر دی ہے، 3 ماہ کی ایکسٹینشن ہوگی ہے۔ اور فار ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لازم تھا کہ آپ جو ہے اس سال کے آخر تک اپنی رینیول کی اپلیکیشن بھیجیں، اب کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ اس کی رینیول آپ 31 مارچ 2022 تک کروا سکتے ہیں، آپ کے پیپر کار آمد کر دی گئے ہیں، ان کی مدت میعاد بڑھا دی گئی ہے۔ تی آلو لئی آفتو تو فیک پو سی میرا دلا دیورا دی κάνανε online. Και ότι οι άδειες που θα βγουν, που θα εκδοθούν μετά, θα έχουν ημερομηνία από τότε που λήγανε οι παλιές άδειες. Κατάλαβα. Δεν θα έχουν δηλαδή ημερομηνία 31 Μαρτίου έως του 2022 ως 30 Μαρτίου του 2025, αλλά αν σε κάποιον έλεγε το Νοέμβριο του 2021, θα έχει Νοέμβριο του 2024. Αν για παράδειγμα ήταν τελείωσε, γιατί από τώρα ένα χρόνο περίπου είναι παρέταση. Ναι. Μία φορά, δεύτερη τότε, φορά, τρίτη φορά. Από τότε που... Αν είναι από 2020 λυγμένο, τότε θα πάει 2020. Όσες έχουν... Ναι, θα πάει 2020. Δηλαδή η ημερομηνία όταν έλεξε. Όσοι έχουν, επειδή βγήκε και μία νομοθεσία που έχει κάποια ζητήματα, ίσως χρειαστεί να κάνουμε άλλη ενημέρωση για αυτή. Το λέω γενικά ότι όσες έχουν μέχρι 31, έχουν εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης που έχουν κατατεθεί μέχρι 31, που να έχουν κατατεθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 20, θα γίνουν δεκτές, αλλά ισχύουν μέχρι 31 Μαρτίου του 22. Είναι μια προβληματική διάταξη, ίσως πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί είναι κάτι και αυτό που βγήκε. Ιωάννη, σε αντίμας, ας κρατήσουμε το 31 Μαρτίου 2022 σε πρώτη φάση. قانون دان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کچھ پیچیدگیاں یا وضاحت طلب ضرور نکات موجود ہیں،
لیکن وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ قانون کے مطابق جب آپ کا عدیہ بارہمونی ختم ہوا تھا اس وقت کی ڈیٹ پھر آپ کو رینیول کے وقت یعنی کہ اس ڈیٹ سے نئی ڈیٹ تک وہ عدیہ اگر 3 سال کا ہے تو وہ جب آپ کا ختم ہوا تھا اس دوران کا ہی آپ کو ڈیٹ دورانیہ جاری کیا جائے گا. لیکن تھوڑے لفظوں میں آپ جان لیجئے سمجھ لیجئے کہ 31 مارچ تک آپ کے کاغذات کی رینیول ممکن ہے, آپ کی مدت میعاد جو ہے بڑھا دی گئی ہے. تھی آپ لئی تو فیک ہفتہ کیرے نومیکے ہفتو تھیلوں میں نہ رتیشوں میں ہفتہ تھا پیدیا ہفتو تو کوزمو پو ایکونے پائی سے خورس تس που έχουν μπλε βεβαίωση. Η μπλε βεβαίωση καταρχάς ισχύει. Ισχύει. Εάν δεν απορριφθεί, ναι, για κάποιο λόγο, ισχύει. Δεν έχουν ανάγκη δηλαδή να επιστρέψουν μέχρι 31 Δεκέμβρη, κάτι λέει το νόμο. Δεν λέει κάτι γι' αυτό. Συγκεκριμένα κάτι γι' αυτό δεν λέει. Κανονικά θα πρέπει να βγει, φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες, θα βγει και μία που να παρατείνει να μπορεί να επιτρέπει να ταξιδεύσουν, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν μέχρι 31 Τρίτου, αλλά είναι και αυτοί που έχουν ήδη καταθέσει ανανέωση και έχουν πάρει λευκή βεβαίωση. Θα πρέπει να βγει μία απόφαση που να τους επιτρέπει να φεύγουν από 1η-1η μέχρι... Δηλαδή αυτή τη εξήγηση μέχρι τώρα δεν έχουν... Την εξήγηση μέχρι σήμερα δεν την έχουμε. Αυτό που νόμο λέει ισχύουν μπλε βεβαιώσεις και αδιαδιαμονή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ισχύουν μπλε βεβαιώσεις, όμως πάντα βγαίνει και μια απόφαση που τους επιτρέπει να πάνε στις πατρίδες τους κάθε χρόνο που ανανεώνουν. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή την παρατάση και εσείς λέτε μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Αν υπάρξει, δεν υπάρχει. Θα ενημερώσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι θα βγει. Παράξενο δηλαδή. Βγήκε παράταση και δεν βγήκε για ταξίδι και αν θα επιστρέψουν ή να παραμείνουν. Θεωρώ ότι θα... Αλλά όταν υπάρχει, δηλαδή ισχύουν, δεν είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή όταν νόμο λέει ισχύουν μέχρι 31 Μαρτίου 2020. Αν ισχύει... Εδώ όμως δεν λέει για το ταξίδι, λέει για τις άδειες διαμονής. Συγγνώμη πάλι και πάλι σας ρωτάω γιατί αυτά είναι λέει, τα πράγματα. Γιατί πάντα βγαίνει μια ειδική βεβαίωση. Και δεν βγήκε. Που σου επιτρέπει όλα τα χρόνια, βγαίνει μια ειδική απόφαση που σου λέει ότι όταν έχεις μπλε βεβαίωση μπορείς από τότε μέχρι τότε να ταξιδέψεις και να επιστρέψεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εξηγήσω. Δεν έχει βγει. Θεωρώ ότι θα βγει. اچھا یہ بہت زیادہ میں نے اصل وچ پنجابی چ کہاں دا چھ چھ کے اس واسطے قانون دان کو پوچھنا پیا کیونکہ تواڈے واسطے بہت اہم ترین نقطہ ہے. اس لیے یہ میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر قانون میں یونانی قانون میں پاراتاسی ہو گئی ہے, ایکسٹینشن ہو گئی ہے, مدت معیاد بڑھا دی گئی ہے 31 مارچ 2022 تک, تو کیا اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو ہمارے مزدور بھائی یونان سے اپنے اپنے ممالک گئے ہیں کیا ان کو 31 دسمبر 2021 تک واپس آنا ناگزیر ہے یا وہ ٹھہر سکتے ہیں؟ تو قانون دان یوانیس سیادیماس کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں امیگریشن اتھارٹی نے کوئی وضاحت نہیں کی, یعنی کہ رینیول کا ٹائم یا مدت معیار بڑھا دی گئی ہے لیکن آپ رہ سکتے ہیں 31 دسمبر 2021 تک یا اس سے آگے بھی آپ رہ سکتے ہیں, اس کی قانون نے کوئی وضاحت نہیں کی. اور قانون دان کا کہنا یہ ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ انہی دنوں میں آ جائے گی اس کی وضاحت. جیسا کہ یہ فیکٹ جو ہے امیگریشن اتھارٹی نے کل رات کو بڑی لیٹ اس کو پبلش کیا, یعنی کہ آج اس کو پبلش کیا گیا, تو آج جو پبلش کیا گیا ہے اس میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کہ آپ 31 سے بڑھ کر رہ سکتے ہیں, نہ اس کی وضاحت ہے. اور میں نے تو آپ کو وہ بتانا ہے جو یونانی قانون کہتا ہے, کیونکہ میرے بچوں, میرے شہزادوں, بڑے سارے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دفعہ پاراتاسی کا قانون نہیں آ رہا. بہرحال میں اس سلسلے میں کبھی جلدی کالی نہیں کرتا, شورٹ پیٹ وچ کام نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جو قانون کہتا ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے,
अब आपको चाहिए इसका मैं फैक्ट का वो पब्लिश कर दूंगा पाकिस्तान कम्युनिटी यानी कि आपके अपने पेज पर, उसको भी आप सब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि आपने क्या करना। मुमकिन है आज ही सफर वाला भी उसकी वजाहत आ जाए, लेकिन इस वक्त तक उसकी कोई वजाहत नहीं। एक्सीगो मेखरी स्टिग्मी दे ने पारखी का पियो एक्सीगी सी या आन बोरू ने ना मीनू ने δηλαδή μετά από 31 Δεκέμβρη ή τέτοια. Όπως και δεν υπάρχει κάποια εξήγηση αν μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούν να ταξιδέψουν. Αν μπορούν να ταξιδέψουν. Αν μπορούν. Δεν υπάρχει. Το παρά. Τώρα... Γιατί κάθε χρόνο βγαίνει μια... Κάθε χρόνο βγαίνει και αυτό το χρόνο μέχρι τώρα δεν έχει βγει. Okay. Μπορεί να βγει αύριο. Μπορεί να βγει okay. αύριο. Μια ερώτηση που υπάρχει, δύο ερωτήσεις είναι τελευταίες. Μία ερώτηση, δηλαδή από καινούριο χρόνο αυτά τα άτομα που έχουν μπλε βεβαίωση, που έχουν άδεια διαμονή, που έχουν διαφορετικές άδειες, μπορούν να ταξιδέψουν. Λογικά θα βγει μια ανακοίνωση που θα το επιτρέψει. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Θέλω το παράμενε, εις βάτ παρ ζόρτε καρίστη επούσιο με ρεσοδάτο, कि ये नुक्ता आपके लिए बड़ा अहम है, इसके बारे में कानून ने अभी तक कोई वजाहत नहीं की। लेफ्की वेवेओसी पाली रोताई कोस्मो εξαρτάται τη λευκή βεβαίωση, γιατί πλέον όλες οι βεβαίωσεις είναι λευκές. Ένα είναι ειδική βεβαίωση που δίνει δηλαδή δικαστήριο. Ένα είναι που καταθέτει κάποιος ηλεκτρονικά και έχει αυτό το λευκό βεβαίωση. Η ηλεκτρονική βεβαίωση κανονικά είναι σαν την παλιά μπλε. Μπορούν να ταξιδέψουν. Εφόσον υπάρχει νόμος που το επιτρέπει, θα μπορούν. Έχουν ό,τι δικαίωμα τους έδινε η μπλε παλαιότερα, τους δίνει και. Αλλά εκεί δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία ούτε τίποτα ούτε. Όχι, σε κάποιους υπάρχει, σε λίγους δεν υπάρχει. Σε λίγους δεν υπάρχει. Τώρα που καταθέτουν. Όσοι είχαν παλιά είχαν καταθέσει και είχαν πάρει κάρτα. Ναι. Υπάρχει φωτογραφία. Πάρει, όσοι, αλλά... δεν είχαν, όσοι είχαν καταθέσει με. Τώρα καινούριο. Όσοι είχαν καταθέσει με βινιέτα. Και που ήταν βινιέτα, δηλαδή αυτό που είχε πάνω στο διαβατήριο, μπορεί και να μην υπάρχει, ειδικά αν δεν έχουν δώσει βιομετρικά. Όποιος έχει δώσει βιομετρικά και έχει δώσει φωτογραφία με CD, ναι, και φωτογραφία με CD, θα υπάρχει και στην βεβαίωση, θα υπάρχει η φωτογραφία. Η πιο παλιά φωτογραφία, θα υπάρχει φωτογραφία. Αυτοί μπορούν. Αλλά δεν εξηγεί κάποιο νόμο. Μπορούν, δεν χρειάζεται να το εξηγήσει κάποιο νόμο. Ο νόμος δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τη βεβαίωση, έχει αλλάξει απλώς το χρώμα της βεβαίωσης. Η βεβαίωση έχει την ίδια ισχύ σαν να ήταν μπλε. Το χρώμα της βεβαίωσης. Σωστά, σωστά. Αλλά αρκετά άτομα που πήγανε, κύριε Σεατήμασια, να κάνουν ενενέωση, δώσανε μπλε πάλι. Τελείωσε μπλε ή αυτοί τι, αυτό τι είναι αυτό. Αυτοί δεν καταθέσαν ηλεκτρονικά. Όποιος έχει καταθέσει ηλεκτρονικά, θα πάρει... όποιος κατέθεσε ηλεκτρονικά πήρε λευκή. Όποιος έχει καταθέσει πριν τις 10 μέσα Νοέμβρη. Τώρα κάποια άτομα πηγαίνουν και παίρνουν μπλε. Τότε είναι αρχική χορήγηση. Τότε αυτοί ήταν ή από ανθρωπιστική ή από σύζυγη, ήταν αρχική χορήγηση. Όσοι κάνουν ανανέωση στην άδεια παίρνουν τη λευκή από το σύστημα. Για να πάρεις μπλε σημαίνει ότι πηγαίνεις για πρώτη φορά. Και ανάλογα κάποιες κατηγορίες. Αλλά αυτό ανάλογα την κατηγορία. Πάντως και η μπλε και η λευκή ηλεκτρονική. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι το νέο νόμος. Okay. Κάτι άλλο υπάρχει να το για την ώρα ευκριτήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεατή μας. Θα το εξηγήσω και θα ανοίξουμε εδώ. अच्छा ऐसा है कि वो कानून दान ने आखिरी पैराग्राफ में अब तक यही है, इसकी मैं दो चार अल्फाज में वजाहत कर देता हूँ कि सवाल मेरा ये है कि क्या वो जो विवेयोसी सफ़ेद है जिस पर आपने 7 साल के पेपर जमा कराए हैं, क्या उस पर आप सफ़र कर सकते हैं अगर वैलिड है, अगर सफ़र की इजाज़त है, अगर उस पर तस्वीर लगी हुई है? तो कानून दान ने ये कहा है कि अगर फिंगर्स वगैरह हो जाए उस पर, अगर आपकी तस्वीर लगी हो, तो कानून ये वजाहत करता है कि आपका वही राइट है, वही हक है जो ब्ले वेवेसी पर आपके राइट्स हैं, जो हकूक हैं। तो सिस्टम के तहत जो फर्द जाके अपनी डायरेक्ट
रिन्यूअल कराता है तो उसको भले ही देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन अगर को कराता है तो उसको सिस्टम वाइट सफेद विवियोसी देता है। दोनों की एक ही कदर है, एक ही कीमत है, एक ही उसकी अक्षिया है। ठीक है, ये वो मामला है जिसकी वजह से बले और ये एक ही तरह के हैं। लेकिन इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि अगर खुदा नहास्ता इसमें कोई कमी आ जाए, इसमें कैंसलेशन हो जाए या इसमें किसी किस्म की रुकावट आ जाए तो फिर सफर के दौरान वो आपसे फुलफिल नहीं हो सकती। इसलिए खतरा मोल नहीं लेना, सब्र से, तहमल से, हर मामले का जायजा लेने के बाद अपने सफर के हवाले से आपने कोई कदम उठाना है। अब तक के लिए इतना ही है और फिर इंशाल्लाह फजल तआला दोबारा आपकी खिदमत में जो वजाहत होगी उसको लेकर आपकी खिदमत में पेश होगा। तब तक के लिए मेरा सलाम और दुआएं कबूल करें। अल्लाह के हवाले फी ईमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कलो अपोजिमा।